Σε απόγνωση βρίσκεται ο εμπορικός κόσμος της Ορεστιάδας μετά τα μέτρα που πάρθηκαν για τον κορονοϊό. Το click away που μπήκε πριν λίγο καιρό στη ζωή μας, όχι απλά δεν βοήθησε τους καταστηματάρχες, αλλά έστειλε στα τάρταρα τις πωλήσεις των επιχειρήσεών τους, με την κατάσταση για την πλειοψηφία αυτών να είναι τραγική. Η πραγματικότητα μας έδειξε το πιο σκληρό της πρόσωπο, με το χειρότερο τρόπο. Όσον αφορά το click away, ένα ήταν το βέβαιο, ότι σε μικρές περιοχές όπως η δική μας δεν υπήρχε περίπτωση να λειτουργήσει. Ενδεχομένως το click in shop να λειτουργήσει λίγο καλύτερα, γιατί τουλάχιστον θα μπορεί να μπαίνει και κάποιος μέσα στο μαγαζί. Δεν γίνεται, είναι κάποια εμπορεύματα που εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει περίπτωση να πουλήσουν ούτε στο όνειρό μας. Δεν γίνεται. Λοιπόν, άρα από μόνο του δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Ανεξάρτητα αν ο κύριος Υπουργός βγήκε και είπε ότι «ΟΚΕΙ, δούλεψαν όλα καλά» και λοιπά, ποιο δούλεψε καλά. Συνέκρινε την περσινή χρονιά, εντάξει, συνέκρινε λοιπόν την περσινή χρονιά με τη φετινή, που πέρυσι επίσης είχαμε μια τεράστια πτώση και είπε ότι πουλήσαμε το 40% σε σύγκριση με τις περσινής χρονιάς. Όχι, δεν είναι μέτρα σύγκρισης αυτά. Αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε. Και εν πάση περιπτώσει, θέλετε να σας πω κάτι. Πόσα μαγαζιά στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, περίπου το 80% αυτή τη στιγμή μπορεί και λειτουργεί με e-shop. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, το 20%, με συγχωρείτε. Το 80% λοιπόν, τι πρέπει να γίνει, να βάλει θηλιά στο λαιμό του. Όπως μας λέει η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, πολύ πιθανόν κάποιοι να μην ξανανοίξουν όταν όλο αυτό που ζούμε τελειώσει. Αυτή τη στιγμή είναι κάποιοι επαγγελματίες στην πόλη που ενδεχομένως, και μακάρι να μην συμβεί, ενδεχομένως να μην λειτουργήσουν καν μετά. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν το έχω αγγίξει, αλλά πολύ φοβάμαι ότι, εντάξει, πλην εξαιρέσεων ελαχίστων βέβαια, που ενδεχομένως, γιατί ήταν και κάποια πράγματα άμεσης ανάγκης και πρώτης ανάγκης, έτσι. Λοιπόν, αυτά ενδεχομένως και μακάρι να δούλεψαν συγκρινόμενα με πέρυσι. Τα υπόλοιπα όμως, πολύ φοβάμαι ότι τα νούμερα θα είναι τραγικά. Οπότε για ανθρώπους σε πολλές περιοχές όπως η Ορεστιάδα κρίνεται, είναι θέμα επιβίωσης, έτσι. Σαφώς, να σας πω κάτι, σε πάρα πολλές περιοχές, όχι μόνο στην πόλη μας, αλλά μια και είμαστε εδώ τώρα να μιλήσουμε για εδώ, σαφώς και είναι θέμα επιβίωσης. Εννοείται να σας πω κάτι. Το έχω ξαναπεί και θα το λέω μέχρι να, ξέρω εγώ, να κλείσω τα μάτια μου, ας πούμε, εντός εισαγωγικών η λέξη. Λοιπόν, στο δικό μας το επάγγελμα, εάν δεν δουλέψεις, δεν θα φας. Εμείς τέλος του μήνα φοράμε μαύρες πλερέζες και γεροί να είναι οι άνθρωποι και άλλοι περιμένουν να πληρωθούν. Εμείς δεν περιμένουμε από κανέναν. Και πάνω απ' όλα, ξέρετε, δεν μας το χρωστά κανείς. Δεν θα πει ότι, δεν πήγα να ψωνίσω το Πάσχα, θα πάω τον Απρίλη. Δεν πήγα να ψωνίσω την πρωτοχρονιά, θα πάω τον Σεπτέμβρη. Όχι, δεν μας χρωστάει τίποτα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ό,τι εμπορεύματα έχουμε κρεμασμένα εντός των καταστημάτων θα παραμείνουν εκεί.